Συγκεκριμένα, να δούμε και τι γίνεται στη δημοτική εκπαίδευση, γιατί και χθες εκεί είχαμε τα περισσότερα θετικά κρούσματα από τα 259 που αφορούν την εκπαίδευση στο σύνολό της. Να καλημερίσουμε την νέα κυρία Βασιλείου. Γεια σας, κυρία Βασιλείου. Καλή σας μέρα, κυρία Αγαπητού. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι ένα σχόλιο πρώτα για τον αυξημένο αριθμό θετικών κρούσματων που είχαμε χθες στη δημοτική εκπαίδευση. Κυρία Αγαπητού, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως ο λόγος που φάνηκε να υπάρχει αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στη δημοτική εκπαίδευση είναι γιατί εχθές ξεκίνησε και η διενέργεια rapid test στις σχολικές μονάδες. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη όσον αφορά τον αριθμό που φάνηκε χθες στη δημοτική, είναι αυξημένο. Ναι. Με λίγα λόγια, το μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε για δύο φορές διενέργεια rapid test στα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης, για αυτήν την εβδομάδα δεν εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε μόνο μία φορά, σήμερα τα μισά σχολεία και χθες τα άλλα μισά. Επομένως, γι' αυτό ενδεχομένως και ο συγκεκριμένος αριθμός, χωρίς βεβαίως να είμαι ειδικός για να δώσω μια όποια άλλη εξήγηση ως προς αυτό. Εγώ εκείνο που αντιλαμβάνομαι είναι το σημείο που σας αναφέρω, κύριε Αγαπητή. Έτσι κι αλλιώς, ναι, το θέμα είναι ότι εντοπίστηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός θετικών κρουσμάτων. Καλό είναι που εντοπίστηκαν, έτσι για να μην αφήνονται τα θετικά περιστατικά και οι μολύνσεις να πολλαπλασιάζονται. Εσείς τι περιμένετε από τη σύσκεψη της Δευτέρας, κυρία Βασιλείου? Η αγαπητού, αν μου επιτρέπετε έτσι να πλαισιώσουμε λίγο, ναι, το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ακούγονται πολλά. Καταρχήν να πούμε ότι, επειδή άκουσα και προηγουμένως το ρεπορτάζ σας, οι γενικές συνελεύσεις από πλευράς ΠΟΕΣ δεν έγιναν λόγω του συγκεκριμένου μέτρου. Έτσι ήταν μια απόφαση Βεβαίως, μας τα είπε ο κύριος Χαραλάμπους χθες. Πολύ ωραία. Επομένως, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια έντονη αντίδραση σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορούσε το γεγονός ότι εμείς ως εκπαιδευτικές οργανώσεις και ως εκπαιδευτικοί που στο τέλος της μέρας θα κληθούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά και έχουμε και μια εικόνα για το τι συμβαίνει στα σχολεία μας, ενημερωθήκαμε από δημόσιες δηλώσεις. Γι' αυτό είναι ένα θέμα, κυρία Αγαπητού. Θεωρούμε, ζητούμε να έχουμε και λόγο και ρόλο να ενημερωνόμαστε επίσημα και από τους αρμόδιους και από τους ειδικούς. Γιατί, όπως έχω πει, στο τέλος της μέρας εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε τα όποια μέτρα. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που αναφέρθηκε και από πλευράς δικής σας. Ότι δηλαδή ακούγεται κάτι, έχει εξαγγελθεί ένα μέτρο ή μια πρακτική, αν με ρωτάτε εμένα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν σωρία ερωτημάτων, αλλά και μια γκρίζα ζώνη ως προς τα θέματα οργάνωσης της συγκεκριμένης απόφασης ή αν μου επιτρέπετε, κατά πόσο αυτή η απόφαση είναι υλοποιήσιμη. Ναι. Έχω αναφέρει προηγουμένως ότι ένα διάταγμα μιλούσε για διενέργεια δύο φορές rapid test εντός των σχολικών μονάδων 330 μόνο δημοτικών, έτσι. Και αυτό δεν το καταρθώσαμε την πρώτη εβδομάδα και μένουμε στη μία φορά διενέργειας του rapid test. Και επομένως εδώ έχουν τεθεί αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το κατά πόσο αυτή η απόφαση είναι υλοποιήσιμη. Αυτές δηλαδή οι κινητές μονάδες καθημερινά θα βρίσκονται σε 330 σχολεία δημοτικής ή αν το πάρουμε και αν θα ισχύσει, που και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει και στα νηπιαγωγεία και στα ειδικά σχολεία, θα μιλούμε για περισσότερες των 600 σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης παγκύπρια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κυρία Αγαπητού? Μάλιστα, μα αυτό νομίζω το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε. Πάνω σε αυτό που λέτε, είναι γι' αυτό που νομίζω, γιατί ψάχνουν να βρουν και εταιρείες οι οποίες να μπορούν να στελεχώσουν αυτή την ανακοίνωση που έγινε. Είναι αυτό που λέμε, κυρία Αγαπητού, ότι εμείς που είμαστε μέσα στα σχολεία ως εκπαιδευτικοί είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το διαδικαστικό, το πρακτικό κομμάτι και τι μπορεί και τι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Και πάω στο επόμενο ερώτημα. Σε μια περίοδο υπάρχει έξαρση. Έχετε αναφερθεί σε 259 κρούσματα στην εκπαίδευση, τα 165 που έχω καταμετρήσει εγώ στη δημοτική εκπαίδευση. Έτσι, είναι μια και τετραψήφια αριθμή κρουσμάτων καθημερινά. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια περίοδο έξαρσης και σε μια περίοδο όπου οι ειδικοί μιλούν για ιδιαίτερη μεταδοτικότητα του ιού. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, σε αυτό λοιπόν το συγκείμενο, το επιδημιολογικό συγκείμενο, πώς αυτό το μέτρο θα προσθέσει σε θέματα ασφάλειας
όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει και εσείς προηγουμένως, μιλούμε για τάξεις των 25 παιδιών, όπου πολλές φορές, όπως ανέφερε και ο αγαπητός Θέμης προηγουμένως, οι διαστάσεις της αίθουσας είναι τέτοιες που δεν βοηθούν ώστε να τηρούνται και ακόμα και οι αποστάσεις. Είναι χειμώνας, είπε προηγουμένως και ο κύριος Κραγιάννης, τα παράθυρα σχεδόν κλειστά και το έχετε αναφέρει και εσείς προηγουμένως το θέμα των εξαερισμών, τον οποίο τον είχαμε θέσει εδώ και 2 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει κάτι, ούτε καν ο σχεδιασμός που εξαγγέλθηκε ότι θα κατατεθεί. Εμείς, όπως και εσείς, δεν έχετε δει κάτι. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία πραγματικά βάζουν πολλά ερωτηματικά στο κατά πόσο τελικά αυτό το μέτρο θα προσφέρει σε θέμα υγείας, όπως έχω αναφέρει, με τα δεδομένα της Κύπρου, έτσι. Mm-hmm. Με τα δεδομένα της Κύπρου, με τις αίθουσες της Κύπρου, με τον αριθμό των παιδιών της Κύπρου και όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την και βεβαίως υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Πολλά. Αν θα ισχύσει μόνο για τα σχολεία και μετά στις υπόλοιπες εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, θα ισχύσει? Γιατί να ισχύει μόνο στα σχολεία και όχι και στις υπόλοιπες υπηρεσίες δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και όλα αυτά? Επομένως, υπάρχουν σωρία ερωτημάτων και επί του πρακτέου και γενικότερα όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, κατά πόσο προσφέρει ή όχι, τα οποία ναι, έπρεπε να είχαν απαντηθεί πριν εξαγγελθεί το οτιδήποτε, έτσι, σε συναντήσεις τις οποίες ζητήσαμε να έχουμε. Εμείς με επιστολή μας χτες προς το Υπουργείο Παιδείας, ναι, καταθέσαμε όλα αυτά τα ερωτήματα, καταθέσαμε και την δυσαρέσκεια μας για το γεγονός ότι δυστυχώς δεν έχουμε κληθεί σε όποια συνάντηση, στον όποιο διάλογο που να αφορά όλα αυτά. Απλά ανακοινώνονται στα μέσα και εμείς καλούμαστε στο τέλος της μέρας να τα εφαρμόσουμε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τα σχολεία, κυρία Αγαπητού. Γιατί ξέρετε, κρούσματα δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και εκπαιδευτικοί. Συνεχώς ανακοινώνονται ελλείψεις εκπαιδευτικοί που πρέπει να απουσιάσουν, να μείνουν στο σπίτι. Ανάγκες που πρέπει να δουν τρόπο να καλυφθούν, ναι, καθημερινά. Mm-hmm. Δηλαδή οι διευθύνσεις των σχολείων και τα σχολεία μας βρίσκονται συνεχώς καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για το πώς θα καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες, έτσι, που δημιουργούνται καθημερινά. Επομένως, υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ναι, θα πάμε στη συνάντηση της Δευτέρας, θα τα καταθέσουμε όλα αυτά. Θα ακούσουμε τι θα μας πούν από πλευράς τους Υπουργεία Παιδείας, mm-hmm. Υγείας και Ειδικοί, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι γίνεται. Κυρία Βασιλείου, κάτι τελευταίο. Ναι, κάτι τελευταίο, έτσι πάρα πολύ σύντομα. Ο Υπουργός είπε χθες ότι αν κριθεί αναγκαίο θα αξιοποιηθούν στο έπακρο όλα τα ψηφιακά μέσα που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε την επόμενη μέρα της οποιασδήποτε απόφασης σε διαδικτυακή εκπαίδευση? Κυρία Αγαπητού, η εξαποστάσεως ως εκπαίδευση δεν είναι ό,τι καλύτερο, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Το ξέρουμε. Πάω όμως στο πρακτικό. Είμαστε έτοιμοι? Κοιτάξτε, υπάρχει εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς και της προηγούμενης και από την αρχή της πανδημίας, τέλος πάντων. Υπάρχει μια σχετική εμπειρία. Υπάρχει, τέλος πάντων, έγινε μια προσπάθεια να βελτιωθεί και το θέμα της δικτύωσης, διαδικτύωσης ψηφιακών συσκευών. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως διαδικασίες έχουν γίνει από πλευράς σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί μας, ναι, έδωσαν κωδικούς και όλα αυτά στα παιδιά. Υπάρχει μια σχετική ετοιμότητα, χωρίς βεβαίως να σημαίνει ότι αυτό θα γίνει χωρίς τις όποιες δυσκολίες, κυρία Αγαπητού. Και έχουμε και την πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Ακριβώς. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες όσον αφορά και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών της δημοτικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν όλα αυτά. Γι' αυτό και εμείς λέμε σχολεία ανοιχτά, αλλά βοηθήστε στην αρμόδια Υπουργεία και Πολιτεία, βοηθήστε, στηρίξτε τα σχολεία για να μείνουν ανοιχτά. Γιατί γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει, πόσο καλύτερο είναι τα παιδιά να είναι στις τάξεις με τους εκπαιδευτικούς τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βασιλείου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,